Γραμμή, καλησπέρα, Γιώργο Γράψη. Γιατί 59χρονος έπαθε ανακοπή καρδιάς όταν του επιτέθηκαν ληστές έξω από ATM. Σε ακούμε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή μεγάλη εβδομάδα σε εσάς, τους τηλεθεατές, αλλά και σε όλο το πάνελ. Έτσι είναι τα πράγματα. Η εβδομάδα των μπαθών ξεκίνησε νωρίτερα για έναν 59χρονο άντρα εδώ στην Πάτρα, την ώρα που πήγε να κάνει μια συνηθισμένη ανάληψη από το ATM. Τέλος του μήνα, λοιπόν, οι περισσότεροι συνταξιούχοι αλλά και οι υπάλληλοι είδαν χρήματα να πιστώνονται στους λογαριασμούς του. Ο άνθρωπος πήγε να κάνει ανάληψη για να πληρώσει τις όποιες υποχρεώσεις. Όμως ούτε στο κυριότερο επιάλτη του. Μισό λεπτό, ξέρετε, τα τουρκικά ακόμα παίζει μουσική, παρακαλώ. Τα τουρκικά τις λικηρίες παραμείνανε. Σας ακούω, συνάδελφε. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι ούτε στο κυριότερο του επιάλτη δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό που θα ακολουθούσε στη συνέχεια. Ο άνθρωπος λοιπόν, αφού έκανε ανάληψη το ποσό των 1.600 ευρώ, ναι, στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο, όμως άγνωστοι δράστες του είχαν στήσει καρτέρι, τον χτύπησαν βία, του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό. Στη συνέχεια κλείθηκε το ασθενοφόρο, το οποίο και το μετέφερε στο νοσοκομείο, ενώ η ανακοπή καρδιάς, Φίλιππε, υπέστη ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του στο νοσοκομείο. Και αυτό είναι το οξύμορο και το χειρότερο στην όλη υπόθεση. Προφανώς ο άντρας δεν άντεξε το ισχυρό σοκ και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Εμείς βλέπουμε τα περαστικά και ελπίζουμε ο άνθρωπος να συνέλθει, γιατί πέρασε δύσκολες ώρες και περνάει δύσκολες ώρες. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι η καιρή πάρα πολύ δύσκολη. Για μια συνηθισμένη ανάληψη να πηγαίνεις και να βρίσκεσαι με ανακοπή καρδιάς, είναι πραγματικά, δεν το χωράει ο νου στην κατάσταση που έχει φτάσει η ελληνική κοινωνία σήμερα. Δυστυχώς. Ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφε. Καλό Πάσχα να έχουμε. Πάμε τώρα, Γιώργο Σαζακλή. Πάμε σε σένα, γιατί έχουμε.